Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε. Σάββατο σήμερα 16 Ιανουαρίου και είμαστε εδώ και αυτό το μεσημέρι με ολοκένουργιο επεισόδιο Like. Καθίστε αναπαυτικά στους καναπέδες σας, στις πολυθρόνες σας, στο κρεβάτι σας, ακόμη και κάτω, γιατί όχι. Απολαύστε έτσι το χειμωνιάτικο τοπίο που μας έχει χαρίσει ο Γενάρης αυτές τις τελευταίες μέρες και χαλαρώστε πραγματικά με το Like. Σήμερα αυτή η εκπομπή πραγματικά θα σας κρατήσει συντροφιά με πολύ ωραία θέματα. Με πολλά δώρα και έτσι όπως σας έχουμε συνηθίσει, με καλεσμένους που χαιρόμαστε πολύ που θα έχουμε την ευκαιρία να έχουμε στην εκπομπή μας και φυσικά με αγαπημένους συνεργάτες. Έτσι γρήγορα θα σας πω πώς θα μας απασχολήσουν πολλά θέματα της επικαιρότητας, περίεργες ειδήσεις, αλλά και έτσι γεγονότα που συνέβησαν στην περιφέρειά μας και συγκεκριμένα στην ΠΕ Κοζάνης και αφορά φυσικά το λάθος αποτέλεσμα των κρουσμάτων που δόθηκαν από τον ΕΟΔΗ, τα καθυστερημένα κρούσματα. Τα κρούσματα που δεν φταίγανε, βρε παιδί μου, και τα κέντρα που τα στείλανε. Απλά τα στείλανε, σου λέει, με courier από τον Νοέμβριο. Αλλά λόγω, καταλαβαίνετε, ξέρετε, την κατάσταση που επικρατεί στις courier, φτάσανε λίγες ημέρες ή μάλλον λίγους μήνες μετά. Όπως και να έχει, ο Τόλης Τσιρούδης θα είναι στην παρέα μας και όχι καθυστερημένος στην ώρα του για να μαντέψουμε μαζί ένα καινούριο gadget σε συνεργασία με το όλα.gr. Ενώ σε αυτή την εκπομπή θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε με τον χειρουργό ορθοπαιδικό, τον κύριο Ευάγγελο Γιώγα, για το θέμα της αρθροπάθειας και την ολική αρθροπλαστική γονάτου που προκαλεί αθρίτιδα. Θα δούμε λοιπόν τις νέες τεχνολογίες, όσα πρέπει να γνωρίζουμε για τη νέα θεραπεία των προβλημάτων του γόνατος, των γονάτων μας, με την τεχνολογία, με τη ρομποτική, με πλοηγούς navigation και άλλα πολλά. Τώρα, σε αυτή την εκπομπή θα ανακοινώσουμε τα ονόματα που έχουν κερδίσει τα δύο φορμάκια από το κατάστημα Κική στην πόλη της Κοζάνης, όπως επίσης και το ρούχο από το κατάστημα Amaze. Ενώ τσακ, έρχομαι εγώ από εδώ. Συνεχίζει ο διαγωνισμός για μία ακόμη μέρα για τη Σνουτέλα από το Contra Market, το σούπερ μάρκετ της πόλης της Κοζάνης. Contra στις τιμές, ευχαριστημένοι καταναλωτές. Ένα σούπερ μάρκετ που μας προσφέρει τα τρία τεράστια αυτά βαζάκια Νουτέλα για έναν τυχερό από εσάς. Ο νικητής του συγκεκριμένου διαγωνισμού θα ανακοινωθεί την Δευτέρα, στην εκπομπή της Δευτέρας. Λοιπόν, αγαπημένοι μου φίλοι, τι θέλω εγώ τώρα. Σήμερα Σάββατο είπαμε 16, είπαμε. Είπαμε. Χιόνια είπαμε. Χιόνια πολλά, χιόνια καλά. Τι μου θύμισε τώρα αυτό, τι είναι, υπό είναι. Okay. Λοιπόν, ακούστε, ξέρετε πως το 2 τρίτο του παγκόσμιου πληθυσμού δεν έχει δει ποτέ χιόνι. Θα το κάνω έρευνα, το διάβασα σήμερα το πρωί πριν έρθω εδώ για εκπομπή, αλλά δεν πρόλαβα να σας το ετοιμάσω. Θα το κάνω μία έρευνα και θα σας την παρουσιάσω την επόμενη Δευτέρα, Τρίτη, στην επόμενη εκπομπή. Πάμε όμως τώρα να πάρω εγώ τα καλά μου τα σκονάκια και να κατευθυνθώ στην αγαπημένη μου τη θέση. Έτσι, βάλαμε τα ζεστά μας σήμερα και... Ω, παλάκια, ηλίτσα, γιαγίτσα. Καθίσαμε. Δεν μου το καρφώσατε, καλέ Μιχάλη μου, ακόμη αυτό το ματάκι. Δεν μου το κολλήσατε. Καρφώσατε άλλα, Μιχάλη. Α, ναι, με τα δεδομένα. Σε δύο μήνες θα έρθει και αυτό. Ετεροχρονισμένο θα είναι το κάρφωμα. Λοιπόν, αγαπημένοι μου φίλοι, σήμερα δεν έχουμε γιορτή, δεν έχουμε παγκόσμια ημέρα, δεν έχουμε έτσι κάτι να φέρουμε και να γιορτάσουμε πολύ σημαντικό. Άρα θα πάμε κατευθείαν στα γεγονότα του σαν σήμερα, όπου το 1707, σαν σήμερα, ακούστε τώρα τι γίνεται εκεί πέρα, έχουμε μία ένωση μεγάλης Σκωτίας, Αγγλίας, ενώνονται. Τώρα άσχετα που πάνε να ξενωθούν, έχουμε και το Brexit τώρα. Έφυγε η Αγγλία από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η Σκωτία. Η Σκωτία είναι τύπου λίγο ψιλοανεξάρτητη. Θέλει λίγο από μόνη της να δουλεύει. Πάντα το έκανε αυτό. Το 1707 όμως, το Σκοτσέζικο Κοινοβούλιο επικύρωσε την ένωση της Σκωτίας με την Αγγλία, που δημιούργησε και τη Μεγάλη Βρετανία. Το 1920 αρχίζει υπό το απαγόρευση στη ΣΥΠΑ. Και μετά, και μία μέρα μετά μάλλον σταμάτησε. Δεν εξηγείται αλλιώς. Το 1972 η ταχεία μαξοστοιχεία Ακρόπολης Εξπρές, προερχόμενη από το Μόναχο, συγκρούεται με τοπικά με επιβατική αμαξοστοιχεία, την Πόστα, προερχόμενη από την Αθήνα.
Δυστυχώς αυτό συνέβη μεταξύ των χωριών Δοξαρά και Ορφανά της Λάρισας και είχε σαν αποτέλεσμα το συγκεκριμένο συμβάν την απώλεια 17 ανθρώπων και 38 από τους οποίους να τραυματιστούν. Το 1980 τώρα, πάμε εδώ πιο κοντά, κοντά στην ημερομηνία που γεννήθηκα, όχι πολύ κοντά, άμα προχωρήσει λίγο ακόμα, αλλά είναι η δεκαετία μου αυτή. Αρχίζει η δεύτερη μεγαλύτερη απεργία του κλάδου των τραπεζοϋπαλλήλων, που θα διαρκέσει έως και στις 25 του Φλεβάρι, έως και τις 25 Φλεβάρι, γνωστή ως απεργία των 39 ημερών. Και αφορούσε η συγκεκριμένη απεργία το ωράριο και την υπογραφή της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Πάρα πολύ σημαντικό, σημαντικά τα αιτήματα που είχαν για την συγκεκριμένη απεργία και θα πούμε ότι τελικά η ΟΤΟΕ, έτσι λεγόταν η Ομοσπονδία των Τραπεζικών Υπαλλήλων Ελλάδος, θα επέβαλε τις απόψεις της και μπράβο και μέχρι σήμερα έχουμε και ωράριο συγκεκριμένο και συλλογικές συμβάσεις εργασίας συγκεκριμένες. Πάμε τώρα στο 1992, σκάνδαλο εδώ πέρα στην Ελλάδα. Συγκεκριμένο το ειδικό δικαστήριο εκδίδει την ετοιμομιγωρία για το σκάνδαλο της Τράπεζας της Κρήτης. Ο Ανδρέας Παπανδρέου αθώνεται με ψήφους 7-6, ενώ καταδικάζεται ο Δημήτρης Τσοβόλας σε φυλάκιση 2,5 ετών και ο Γιώργος Πέτσος σε φυλάκιση 12 μηνών. 12 μηνών. 2006. Σαν σήμερα, πολύ σημαντικό γεγονός, η Έλεν Τζόνσον Σίρλιφ αναλαμβάνει πρόεδρος της Λιβερίας και γίνεται η πρώτη Αφρικανίδα που εκλέγεται στο ύπατο αξίωμα της χώρας της. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα, αγαπημένοι μου φίλοι, σας είπα στην αρχή... Α, δεν έδωσα τηλέφωνο, συγγνώμη, Βίκη, έχεις δίκιο. 24610-42296 είναι το τηλέφωνο στο οποίο εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε για να πάρετε μέρος για την κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί σήμερα μετά το τέλος της εκπομπής και θα ανακοινωθούν οι νικητές την Δευτέρα για το Κικίς, το υπέροχο αυτό σετάκι, δύο φορμούλες. Έχουμε ένα φόρεμα από το κατάστημα Amaze και έχουμε και τις νουτέλα μας. Δεν μπορώ να τις πω στο πληθυντικό. Δεν κλείνονται. 24-60-42-296. Θα περάσουμε λιγάκι στο θέμα αυτό που απασχόλησε πάρα πολύ την εβδομάδα που πέρασε, τόσο την τοπική κοινωνία, όσο και την πανελλαδικό στην δημοσιογραφία και την κοινή γνώμη. Αφορά τα 58 κρούσματα, τα 35 των οποίων δεν ήταν κρούσματα της περασμένης Τρίτης, αλλά ήταν κρούσματα του Νοεμβρίου, μιας τέλος πάντων Τρίτης του Νοεμβρίου. Α, περσινά κρούσματα ήταν κιόλας. Του 20, ναι, του Νοεμβρίου του 20, ενώ εμείς μας τα παρουσίασαν τον Ιανουάριο του 21. Υπάρχει εξήγηση, υπάρχει και εισαγγελική... τέλος πάντων, κίνηση η οποία και έρευνα, η οποία μένει, για την οποία μένει να μάθουμε τα αποτελέσματα αυτής. Όμως, όπως συνηθίζουμε και θέλουμε, βλέπουμε όλα αυτά που συμβαίνουν με μια πιο θετική ματιά και πολλές φορές και με μια πιο σατυρική ματιά. Το ίδιο, λοιπόν, έκανε και ο Κοσμάς ο Παπαϊωάννου, ο Κοσμάς Official, βίντεο του οποίου είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε συχνά σε εκπομπές μας. Ο Κοσμάς, λοιπόν, ο Παπαϊωάννου, τι έκανε, πήρε την γνωστή κλασική ελληνική ταινία όπου η Αλίκη Βουγιουκλάκη προσλαμβάνεται στην εταιρεία του Δημήτρη Παπαμιχαήλ και τηλεφωνεί στον μπακάλι της γειτονιάς και λέει: «Κύριε Στέφανε, βάλτε και ζαμπόν, βάλτε και 10 σοκολάτες, βάλτε, βάλτε, βάλτε». Το μετέφερε λίγο στην σημερινή πραγματικότητα, στην πραγματικότητα των κρουσμάτων στην Κοζάνη και μας το παρουσίασε κάπως έτσι, όπως θα το δούμε αμέσως τώρα. Ναι, γεια σας, από Κοζάνη τηλεφωνώ. Εωδή, ναι, είχαμε κρούσματα σήμερα, είχαμε, ναι, είχαμε. Βάλτε ένα, τρία κρούσματα. Τρία κρούσματα, ναι. Πες τους άλλα 8. Ναι, 8. Ξέρετε κάτι, βάλτε κι άλλα κρούσματα. Ναι, άλλα 2. Βάλτε και του Δεκεμβρίου. Θέλετε κι άλλα, βάλτε και του Νοεμβρίου, άλλα 30. Ναι, ναι. Μη φοβάστε, οι τοπικοί δεν λένε κάτι.
Ναι, μη φοβάστε, εδώ στην Κοζάνη δεν λένε τίποτα. Βάλτε και τα περσινά. Βάλτε και από το περσινό lockdown. Μη φοβάστε. Βάλτε. Δεν ήταν όμως μόνο ο Κοσμάς ο Παπαϊωάννου που έτσι ερεθίστηκε και δημιούργησε έτσι μια σατυρική εικόνα γύρω από το θέμα των κρουσμάτων, των λανθασμένων κρουσμάτων. Ήταν και άλλοι άνθρωποι που ασχολούνται με το Instagram, με το TikTok, γενικότερα με τα social media. Ένας από αυτούς λοιπόν μεταφέρει και εκείνος τα κρούσματα, έτσι με το δικό του τρόπο, τα λανθασμένα κρούσματα, πώς μάλλον δημιουργήθηκαν, πώς εμφανίστηκαν την περασμένη Τρίτη στην Κοζάνη, μας δίνει τη δική του χιουμοριστική εξήγηση. Α, γραμμή. Ναι, Γραφείο Πληροφόρησης Κοινού για θέματα COVID. Θέλετε ενημέρωση, ναι, μισό λεπτό, για ποια πόλη. Για ποια? Κοζάνη. Λίτσα! Από Κοζάνη δεν ήταν εκείνος ο γκόμενος που σε παράτησε? Μια συνάδελφος, μισό λεπτό. Ναι, γράψτε 50 κρούσματα αυτήν την εβδομάδα και άλλα 50 την άλλη. Άστε, άστε, θανατικό, χαμός. Ναι, να μείνουν όλοι μέσα. Όλοι. Έγινε. Ευχαριστώ. Γεια στον πρωθυπουργό μας. Φιλάκια, γεια σας, γεια σας. Ωραία. Μέσα θα μείνει η Λίτσα. Μάλιστα. Έτσι, με κέφι, με μπρίο και με σάτυρα. Τι να κάνουμε, δεν μας έχει μείνει και κάτι άλλο για να αντιμετωπίσουμε τα πράγματα. Εμείς πάντοτε παίρνουμε τη θετική πλευρά από ό,τι και αν μας συμβαίνει και αυτό μας μαθαίνουν και οι άνθρωποι που έχουμε στην εκπομπή μας, τόσο ο Σταύρος Πλουμιστός, η Μαρία Μαρίνα Σαραφημίδου και πολλοί άλλοι καλεσμένοι που θα έχουμε τις επόμενες ημέρες στην εκπομπή μας. Λοιπόν, στο σημείο αυτό θέλω να σας πω πως πάρα πολλούς από εσάς, σε πάρα πολλούς και σε μένα, περιλαμβάνοντας και τον εαυτό μου μέσα, μας έχει λείψει, σας έχει λείψει μια έξοδος, βρε παιδί μου, έτσι, να πάτε να πιείτε ένα ποτό, να ακούσετε λίγη μουσικούλα, να πιείτε μια σόδα έστω και, ή να κάνετε μια βόλτα τη νύχτα. Ιδίως η περιοχή μας που είμαστε κλειστά από τις 6 και μετά, πραγματικά με το που νυχτώνει, μαζευόμαστε στα σπίτια μας, σαν άλλες ταχτοπούτες. Όλο αυτό, ακόμα και μια βόλτα με το αμάξι και τώρα που τις προηγούμενες μέρες που χιόνισε και τώρα έτσι που χιονίζει, είναι κάτι που μας έχει λείψει το τελευταίο διάστημα, πάρα πολύ πιστεύω. Έρχεται λοιπόν εδώ το Θεσσαλονικιό δαιμόνιο να κάνει την κατάσταση, τη φάση, θα πω εγώ. Δημιούργησε λοιπόν ένας Θεσσαλονικιός ταξιτζής, μετέτρεψε το ταξί του σε ένα σύγχρονο καραντίν, lockdownιασμένο κλαμπ, να το πω εγώ. Τι έκανε? Έβαλε χαμηλώσει τα φώτα, έβαλε φωτορυθμικά, τέρμα μουσική, σου προσφέρει και ένα ποτάκι και σου λέει, βλέπετε το εσωτερικό του ταξί, πώς το έχει διαμορφώσει και σου λέει, θέλεις, okay, με παίρνεις τηλέφωνο, έρχομαι κάτω από το σπίτι σου, σε παίρνω και σου κάνω βόλτα στους άδειους δρόμους της Θεσσαλονίκης, το βραδάκι, σου προσφέρω και ποτάκι, σου βάζω και μουσικούλα τέρμα, σαν άλλο κλαμπ ένα πράγμα. Βλέπεις και όλη αυτή την ομορφιά της Θεσσαλονίκης, απολαμβάνεις τη βόλτα στο ποτό σου με τη συνοδεία μουσικής. Τρελό, τρελό και όμως αληθινό. Το ταξί λοιπόν, Privé Club, έτσι λέγεται. Θα σας πω ότι η κούρσα στοιχίζει 15 ευρώ με το ποτό, συμπεριλαμβανομένου ποτού. Βλέπουμε και το βίντεο από το συγκεκριμένο ταξί, εντάξει. Το έχουμε πάει ένα βήμα παραπέρα. Νομίζω ότι γενικότερα εμείς οι Έλληνες μπορούμε να πάμε τα πάντα ένα βήμα παραπέρα. Ίσως και γι' αυτό και δεν μπορούν να μας συμμαζέψουν, να μας τυθασέψουν και γενικότερα να μας καθοδηγήσουν. Είναι ένα χαρακτηριστικό, πολλές φορές είναι θετικό, κάποιες φορές αρνητικό, αλλά όπως είπαμε, εμείς κρατάμε μόνο τα θετικά των υποθέσεων. Το lockdown λοιπόν αποτελεί μια δύσκολη υπόθεση για πολλούς πολίτες και για Θεσσαλονικιούς που είχαν συνηθίσει τον καφέ τους παραλιακή χαλαρά από νωρίς το πρωί, το βράδυ τα μπουζούκια τους, τα τσιπουρά δικά τους, τα έτσι τους, τα αλλιώς τους, τη διασκέδασή τους να χτυπά τα κόκκινα. Πόσο μάλλον λοιπόν για αυτούς αυτή η περίοδος αποτέλεσε και αποτελεί μία έτσι σκληρή πραγματικότητα. Ένας συμπολίτης μας λοιπόν Θεσσαλονικιός διαμόρφωσε, όπως σας είπα, αυτή την εικόνα στο ταξί του, το μετέτρεψε σε ένα κινητό κλαμπ
παίρνει κούρσες και οι άνθρωποι διασκεδάζουν. Αυτό το ταξί, το ιδιαίτερο ταξί, κάνει νυχτερινές περιπλανήσεις, θα σας πω μόνο στο κέντρο της πόλης. Το εσωτερικό, το όπως βλέπουμε και σας είπα και πριν, έχει μεταμορφωθεί σε στυλ κλαμπ. Είναι ο ιδιοκτήτης το κύριος Κωνσταντίνος Μπέκιος, ο οποίος κατάγεται από την Αθήνα, ενώ τα τελευταία χρόνια διαμένει και εργάζεται στη Θεσσαλονίκη. Το ταξί λοιπόν Privé Club προέκυψε από την προηγούμενη καραντίνα. Και πώς εμπνεύστηκε ο κύριος Μπέκιος? Έμπαινε, λέει, ο κόσμος μέσα στεναχωρημένος. Λόγω της κατάστασης γενικότερα ήθελε κάπως να του φτιάξει τη διάθεση, του βάζε λίγο περισσότερο μουσική. Μετά σιγά σιγά άρχισε να προσθέτει και κάποιες άλλες πινελιές. Αυτό έτσι είχε πολύ θετικό αποτέλεσμα και το αγκάλιασε ο κόσμος της Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να το εξελίξει και να το φτάσει σε αυτό που βλέπετε σήμερα. Και ο ίδιος λέει πως υπάρχουν πάρα πολλά άτομα που του τηλεφωνούν καθημερινά για να κάνουν αυτή την βόλτα. Η βόλτα διαρκεί μία ώρα και κοστίζει μόλις 15 βρουλάκια. Νομίζω πολύ καλό. Και με ασφάλεια και με την ησυχία σου, σου προσφέρει και το ποτό και μπάρμαν και οδηγός και ιδιοκτήτης κλαμπ ο κύριος Μπέκιος, τα πάντα όλα. Ορίστε. Ιδέες, επιχειρηματικές ιδέες μέσα στην καραντίνα. Τώρα, λοιπόν, θα ήθελα να περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε εδώ για να σας δώσω τα ονόματα των νικητών για τα ρουχαλάκια από το κατάστημα Κικίες, αλλά και για το φόρεμα από το Amaze, να κάνουμε τη σύνδεσή μας με τον Τόλι τον Τζιρούδη και να συζητήσουμε για το τι συμβαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δόθηκε μία άδεια, ένα πράσινο φως από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο αφορά... Πώς να σας το πω τώρα. Τέλος πάντων, μία προσγείωση θα πω εγώ στα πιάτα των Ευρωπαίων. Σε πολύ λίγο η συνέχεια. Α, βεβαίως. 24-60-42-296 το τηλέφωνο των διαγωνισμών μας. Και φυσικά να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς αυτής της εκπομπής. Την Solar Energy Subasis, παροχή, παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος με τη βοήθεια του ήλιου στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς για ιδιώτες αλλά και για επιχειρηματίες. Το Mon Couleur, το κατάστημα που βρίσκεται στην Παύλου Μελέ, στο κέντρο της πόλης της Κοζάνης. Εκεί όπου μπορείτε, από όπου μπορείτε να προμηθευτείτε το δικό σας κουλούρι με οποιαδήποτε γέμιση θέλετε μέσα. Μια υγιεινή καθημερινή συνήθεια, πολύ οικονομική, σε συνδυασμό με το καφεδάκι σας ή με ένα φυσικό χυμό φρούτων της εποχής που εσείς μπορείτε να επιλέξετε. Ακόμη μπορείτε να φάτε σκέτο θεσσαλονικιώτικο κουλούρι, να φάτε φλογέρες γεμιστές, τσουρέκια. Και φυσικά θέλω να σας πω πως τα κουλούρια, η γέμιση των κουλουριών μπορεί να είναι και γλυκιά και αλμυρή. Ό,τι εσείς θέλετε. Από κρέμα σοκολάτας μέσα, κρέμα σοκολάτας έτσι ιδιαίτερη τύπου Kinder Bueno, τύρι κρέμα, γαλοπούλα, ζαμπόν, κασέρι, ελιές, τα πάντα, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, μπορείτε να βάλετε στο κουλούρι σας και γίνεται πολύ σημαντικό αυτό και η παρασκευή, αλλά και το γέμισμα σε ανοιχτή κουζίνα. Με συνταγή που έρχεται από πολύ παλιά, από την έναρξη του πρώτου καταστήματος, πριν ακόμη γίνει αλυσίδα σε όλη την Ελλάδα. Και φυσικά, ταρτάρας και σι όμικρον έψιλον, πρατήριο υγρών καυσίμων, αερίου, διανομή πετρελαίου θέρμα, αλλά και το υπερσύγχρονο πλυντήριο αυτοκινήτων τούνελ, το οποίο εγγυάται το καθάρισμα του αυτοκινήτου σας χωρίς να αφήνει καμία γροτσουνιά, καμία ζημιά, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό του αυτοκινήτου σας. Χορηγή διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ.